ένα κέντρο δεδομένων που θα είναι το μεγαλύτερο δημόσιο στη χώρα και θα παρέχει υπηρεσίες έρευνας και εκπαίδευσης σε όλα τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι το Κνωσός 2 που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθιστώντας κόμβο πληροφορίας και τεχνολογίας στο νησί. Έχει μια πάρα πολύ ισχυρή τόσο συμβολική αξία, όσο και πραγματική αξία στο πεδίο, γιατί σε τελική ανάλυση τέτοιου τύπου υποδομές μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν ώστε να απελευθερωθεί το σημαντικό δυναμικό της χώρας μας. Επιλέξαμε την Κρήτη, επιλέξαμε το Ηράκλειο, επιλέγουμε να απελευθερώσουμε το δυναμικό της πατρίδας μας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δίνει παρόν στο μέλλον, το οποίο είναι η ψηφιακή εποχή που περνάμε σιγά σιγά. Στη συνεργασία μας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφέρεια Κρήτης, φιλοδοξούμε να παίξουμε τον δικό μας ρόλο προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Κνωσού επισκέφθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, που ξεναγήθηκε και στο κέντρο δεδομένων που λειτουργεί ήδη. Το Κνωσός 1, που έχει το ψηφιακό υλικό από τα νοσοκομεία όλης της χώρας, βαδίζοντας ένα ψηφιακό μέλλον που, όπως τόνισε ο κ. Πιερακάκης, είναι πλέον παρόν για τη χώρα. Το Κνωσός 2 θα είναι 5 φορές μεγαλύτερο, θα έχει πράσινη ενέργεια. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη υπογράψει από κοινού με εμάς και με το Πανεπιστήμιο ένα μνημόνιο συνεργασίας για το πώς το μεγάλο αυτό έργο θα πραγματοποιηθεί εδώ. Επικεντρώνοντας τις ερευνητικές και επιστημονικές διακρίσεις που έχουν συντελεστεί, ο Κυριάκος Πιερακάκης, που βρέθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, εξήρε το ρόλο του Ιδρύματος και των επιστημόνων του. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί βρίσκομαι στο σημείο που χτυπάει η καρδιά της Κρήτης. Και νομίζω ότι το ΙΤΕ αντιπροσωπεύει όλα εκείνα τα οποία θέλουμε να δούμε ως χώρα να συμβαίνουν στον τόπο μας. Συνεργασία με πανεπιστήμια και ιδιωτικό τομέα, παραγωγική αξιοποίηση της έρευνας, ελληνικά μυαλά τα οποία καινοτομούν και παράγουν σε παγκόσμια κλίμακα. Ο κ. Πιερακάκης παρευρέθη μαζί με τον Υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο και τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας στην τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας του Ιδρύματος με τη Motor Oil. Αυτή η συμφωνία είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις σπουδαίες επιστημονικές γνώσεις που έχουν οι επιστήμονές μας στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, όπως και στο ΙΤΕ. Θεωρούμε ότι μέσω αυτής της συμφωνίας βάζουμε τις βάσεις ώστε μέσα από αυτήν την εταιρική σχέση να παραχθεί ένα προϊόν, να παραχθεί μια συνεργασία η οποία θα έχει αντίκτυπο και για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα υπογράφουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, που θα αποτελέσει, πιστεύω, την απαρχή για κάτι πολύ μακρύ. Είναι τώρα τριετές αυτό το MOU που υπογράφουμε, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει τη βάση για πιο μακροχρόνια, πιο μακροπρόθεσμη συνεργασία.